Ο Διαμαντής, ένας μικρός εξυπνούλης ποντικός. Ένας μικρός εξυπνούλης ποντικός, μια φορά εκείνο τον καιρό, ξετρύπωσε από τη φωλιά του για να φάει το τυρί. Ήταν ένα κομμάτι κίτρινο λαχταριστό τυρί, με τρύπες μεγαλούτσικες και γεύση υπέροχη αλμυρή. Όταν το πρωτομύρισε με τη μητούλα του τη μητερή, η κυλίτσα του γουργούρισε και η λαχτάρα του το δίγησε και πήγε να το βρει. Μόλις το αντίκρισε, χάρηκε τόσο πολύ. Παίρνει που λέτε φόρα δυνατή και ορμάει στο τυρί. Μα ένας κρότος δυνατός και μια τρομακτική κραυγή. Αου! Και όλοι οι άλλοι ποντικοί τράπηκαν σε φυγή. «Λες να ήταν τα σαγόνια της ψιψίνας της αυλής?» ρώτησε ο πρώτος ποντικός που τον έλεγαν αυγερή. «Μην ήταν το όπλο το μεγάλο που είχε ο αφέντης του σπιτιού στο τζάκι πάνω-πάνω?» ρώτησε ο ποντικός που τον έλεγαν πάνω. «Μπα, θα ήταν η μηχανή της κυραβάσος μάλλον. Όταν αρχίζει τη δουλειά, κραπ και κρουπ ακούμε, να!» είπε ο φασουλής και έδειξε από το παράθυρο τη μηχανή υφαντικής. «Εγώ ξέρω να σας πω», είπε σταμάτησε ο λιχούδης ποντικός. «Το κράπ που ακούστηκε, παιδιά, ήταν μια φάκα, να, πιάστηκε η ουρά του Διαμαντή, γι' αυτό και σκούζει τώρα εκεί». «Γρήγορα, τι καθόμαστε», είπε ο Χαραλάμπης. «Το Διαμαντή να ελευθερώσουμε πριν τον νεύρει ο Κυρλάμπης». Τρέχουν λοιπόν όλοι μαζί στην αποθήκη τη μικρή. Βλέπουν εκεί το Διαμαντή να κλαίει ποντίκι πράμα σαν μικρό παιδί. Μισοί πιάσαν το Διαμαντή και τον τραβάνε από εδώ, μισοί τη φάκα σέρνουνε και την τραβάνε από εκεί. «Μη έθι, βρε παιδιά», φωνάζει ο πιασμένος από την ουρά. «Πιάστε το θύδερο, να έτσι, τώρα δάκθηκώστε το πολύ πολύ ψηλά για να πηδήξω πέρα μακριά. Βλέπετε, η δύναμη μόνο δεν φτάνει, αν το μυαλό δεν βρίσκεται μέσα στο κεφάλι. Εσείς, μωρέ, θα στέλνατε εμέ και την ουρά μου μια ώρα αρχύτερα μακριά, στον άλλο κόσμο, συμφορά μου. Πιάστε τώρα εδώ όπως και πριν θα θύπα και με το τρία που θα πω, φτούξε ελευθερία». Έλα που όμως όλοι οι ποντικοί δεν καλοκαταλάβαν και ενώ οι μισοί το σίδερο τραβούν, οι άλλοι πιάνουν την ουρά του και ενώ από τη φάκα ελευθερώθηκε, σφιχτά τον εκρατούνε. «Τι κάνετε ανόητοι, αφήστε με να φύγω», φώναξε δυνατά ο Διαμαντής, μα εκείνη που χαμπάρει. «Κρατήστε εσείς το σίδερο και αφήστε την ουρά». Μόνο για μια στιγμή δούλεψε το μυαλό τους. Αφήσαν την ουρίτσα του και με τη φόρα που είχε ξέφυγε, μαχώθηκε μες στον κουβά τον γκρίζο. «Είμαι πολύ περίεργος πως από εδώ θα φύγω», σκέφτηκε ο Διαμαντής που είχε μυαλό περίσσιο. «Μη για πολύ με ψάχνετε», φώναξε δυνατά στους άλλους. «Πάρτε φόρα δυνατή και πέθετε στον κουβά τον γκρίζο. Μόνο έτσι θα βγω από εδώ και θα σας κανονίθω». Παίρνουν που λέτε φόρα δυνατή και όλοι μαζί πηδούνε και μέσα στον κουβά το γκρι ευθύστε να βρεθούνε. Ο Διαμαντής δεν ήξερε, απόγνωση τον βρήκε. «Αυτό θα θύπα εγώ, μωρέ», τους λέει και φωνάζει. Και από τις φωνές τις δυνατές ο σκύλος ξυπνάει. Τρέχει που λέτε ο Αζόρ μέσα στην αποθήκη. Ψάχνει αριστερά, ψάχνει δεξιά, μα τίποτα δεν βρίσκει. «Τι να θα κάνω, βρε, που είμαι φυλακισμένος. Ας βγω από εδώ και θα πω τι δώρο θα κάνω», ψιθύρισε ο Διαμαντής, ο αγαναχτισμένος. Μα τον ψήθυρο τον έπιασαν του Αζόρι κρεμαστές αυτάρες και με τη μητερή μουσούδα του έσπρωξε το κουβά. Ξάφνου λοιπόν οι ποντικοί απ' έξω πεταχτήκαν. Πόσα ποντίκια άραγε κρυβόταν εκεί μέσα? Ο Αζόρ πετάχτηκε ψηλά από την πολύ τρομάρα και το κεφάλι του το χτύπησε στην άκρη από τη σκάλα. Όση ώρα ο Αζόρ έβλεπε αστεράκια, ο Διαμαντής του πήγαινε τυρί σε κομματάκια. Ευχαριστώ ήθελε να του πει που την ελευθερία του χάρισε έστω και αποτύχει καθαρή. Γιατί άμα περίμενε οι άλλοι να τον σώσουν,
Όλη τους η ζωή δεν θα φτάνε, θα περιμέναν κι άλλο. Τι κι αν έχεις δύναμη και θες να βοηθήσεις, αν το μυαλό χίλιες στροφές δεν βάλεις να γυρίσει. Και όσο η τύχη κάποτε για σένα ναι δουλεύει, τυφλή είναι και ξεχνά πότε και πού πηγαίνει.